λέμε συνέδεια εδώ και μέρες. Η ψηφοφορία επιβεβαιώθηκε 100% με όλα τα στοιχεία που δίνουμε. Δηλαδή, υπερψήφισαν την πρόταση μορφής κατά του Μαριάνου Ραχώη 180 βουλευτές του Ισπανικού Κοινοβουλίου. Η απόλυτη πλειοψηφία ήταν 176. Άρα, λοιπόν, ο Πέδρο Σάντος είναι ο νέος πρωθυπουργός της Ισπανίας. Μία από εκεί, από τον βουλευτή των Καναρίων, που δήλωσε χθες το απόγευμα στο Κοινοβούλιο, και 169. Και βλέπουμε τον Μαριάνο Ραχώη αυτή τη στιγμή να κάνει μια χειραψία με τον νέο πρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Σάντσες, που θα είναι ο 7ος πρωθυπουργός στην Ισπανία από την ιστορία της δημοκρατίας τα τελευταία 40 χρόνια, δηλαδή στην Ισπανία. Αυτή τη στιγμή η πρόεδρος της Βουλής, Άννα Παστόρ, ανακοινώνει το αποτέλεσμα στην αίθουσα και όπως λέγαμε και νωρίτερα, η επόμενη κίνηση της κυρίας Παστόρ είναι καταρχήν να ενημερώσει απευθείας τον βασιλιά, που φυσικά είναι ενήμερος, απλώς είναι το τυπικό της διαδικασίας και όπως προβλέπει το άρθρο 178 του κανονισμού της Βουλής. Εδώ βλέπουμε τώρα να σηκώνονται όλοι οι βουλευτές και να χειροκροτούν στο Κοινοβούλιο. Και όπως βέβαια, όπως ακριβώς είπες και εσύ, ο πρώτος που συνεχάρει τον κύριο Σάντσες ήταν ο κύριος Ραχώη. Θα ενημερωθεί λοιπόν ο βασιλιάς και θα ετοιμαστεί το βασιλικό διάταγμα, το οποίο θα το υπογράψει σήμερα κιόλας ο Ισπανός βασιλιάς Φελίπε. Ο νέος πρωθυπουργός λοιπόν της Ισπανίας είναι ο Πέδρο Σάντσες. Αύριο δημοσιεύεται στο αντίστοιχο φέκτο της Ισπανίας. Άλλαξε σελίδα λοιπόν η Ισπανία. Ο Πέδρο Σάντσες είναι ο νέος πρωθυπουργός της χώρας. Να σε ευχαριστήσουμε, Δώρα, για το ρεπορτάζ.